Θετική γονεϊκότητα, αφηρημένη έννοια ή ένας τρόπος αρμονικής συνύπαραξης και ανατροφής των παιδιών μας? Σε αυτό το ερώτημα απαντούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προσπαθώντας να δώσουν μερικές απλές συμβουλές σε γονείς που θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους όσο πιο σωστά και αρμονικά γίνεται. Ο ρόλος του γονέα είναι ο πιο διαδεδομένος ρόλος, αλλά ίσως είναι και ο πιο απαιτητικός ρόλος που αναλαμβάνει ένας ενήλικας. Θέλοντας να στηρίξουμε τους γονείς και το σημαντικό τους έργο, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε ένα απόγευμα σε αυτούς που έχουν προβληματισμούς και ανησυχίες για τα παιδιά τους. Η σειρά ενημερωτικών συναντήσεων πραγματοποιείται σε διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Ζακύνθου και απευθύνεται σε γονείς και κηδεμόνες. Στόχος είναι να βοηθηθούν και να στηριχθούν οι γονείς μεγαλώνοντας ευτυχισμένα παιδιά που με τη σειρά τους θα γίνουν ολοκληρωμένοι ενήλικες. Με αφορμή όλα αυτά τα γεγονότα που γίνονται και τώρα και το φαινόμενο του bullying και όλα αυτά τα δύσκολα αισθάνομαι που συμβαίνουν και την οικονομική κρίση και όλη αυτή τη δυσκολία που βιώνουμε και ως οικογένεια και ως γονείς και ως παιδιά. Αισθάνθηκα την ανάγκη να μοιραστώ έτσι κάποιες σκέψεις μου και να προτείνω, ας πούμε, και ένα μοντέλο διαπαιδαγώγησης, το οποίο θεωρώ ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ του γονιού και του παιδιού. Η ενθάρρυνση είναι πολύ σημαντική γιατί χτίζουμε μια καλή εικόνα του παιδιού και μια καλή αυτοεκτίμηση. Όσο το παιδί είναι δυνατό και έχει θωρακιστεί με ικανότητες και δεξιότητες που το βοηθάνε να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα φαινόμενα και τις δυσκολίες, τόσο πιο καλά μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα, bullying ή ενδοσχολικής βίας. Το ζήτημα είναι ότι το παιδί μεταφέρει στο σχολείο την εικόνα του σπιτιού. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα από την πλευρά των εκπαιδευτικών προς τους γονείς, άμα εντοπίσουμε κάτι, είναι να καλέσουμε το γονείο να συζητήσουμε σε πρώτη φάση, να δούμε τι συμβαίνει, να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε, να λυθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει καλή θέληση και καλή συνεργασία, νομίζω ότι όλα μπορούν να λυθούν. Πέρα από αυτό, σε πιο γενική μορφή, είναι κάποιες συγκεντρώσεις, τέτοιες συναντήσεις που κάνουμε με ειδικούς. Θεωρώ ότι οι γονείς πρέπει να ενδιαφέρονται, να είναι φίλοι με τα παιδιά τους, να συζητάνε μαζί τους, καθώς και με τους εκπαιδευτικούς που είναι τη μισή ημέρα μαζί τους, και να γονιούν. Φυσικά για το μέλλον, γιατί ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές και να προσπαθούν να επιλύουν τα προβλήματα με τα παιδιά τους ειρηνικά, χωρίς τσακωμούς και φυσικά να συμβουλεύονται και τους ειδικούς όταν αυτοί δεν μπορούν να τα βγάλουν σε κάποια θέματα πέρα. Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.